Η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας είναι το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας για το 2017. Η Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία εορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου κάθε χρόνο με γενικό στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας και την κινητοποίηση προσπαθειών για την υποστήριξη της βελτίωσης της ψυχικής υγείας. Οι παρεμβάσεις πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υγεία και την ευημερία που να καλύπτει την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό, την υποστήριξη και την αποκατάσταση. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα για την ψυχική υγεία και είναι μια μέρα που η Διεθνής Ομοσπονδία για την ψυχική υγεία έχει αφιερώσει στην εργασία, στο θέμα εργασία και ψυχική ασθένεια, θέλοντας να αναδείξει την σημαντικότητα του εργασιακού δικαιώματος που έχουν όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που νοσούν από ψυχική ασθένεια, και του κόστους εν τέλει, τόσο σε οικονομικό όρους, όσο και σε κοινωνικούς όρους, που έχει ο αποκλεισμός από την εργασία όσων ανθρώπων για λόγους ψυχικής ασθένειας αδυνατούν πρόσκαιρα ή για μεγαλύτερο χρόνο να εργαστούν. Παρόλα αυτά, παρόλη την επικαιρότητα δηλαδή του συνθήματος ψυχική ασθένεια και εργασία, αυτό που έχει συνεχόμενη σημασία και πρέπει συνεχώς να τονίζεται είναι το θέμα του στίγματος για την ψυχική ασθένεια. Υπάρχει στίγμα, ξέρετε, είναι αυτή η κατηγορία, αυτή η έννοια που προσδίδεται κοινωνικά σε έναν ασθενή, σε έναν άνθρωπο, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, με σκοπό αυτός να μην απολαμβάνει κοινωνικά τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Δεν συνέβαινε και δεν συμβαίνει ακόμα στις μέρες μας μόνο με τον ψυχικά πάσχοντα. Πολλές άλλες τάξεις ανθρώπων είχαν στο παρελθόν επίσης υποστεί το στιγματισμό από τους χανσενικούς και τη Σπιναλόγκα μέχρι τους επιληπτικούς που είχαν την ιερή νόσο, μέχρι τους αιτιοπαθείς. Κατά καιρούς λοιπόν έχουν στιγματιστεί. Το στίγμα για την ψυχική ασθένεια υπήρχε, υπάρχει και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για αρκετά χρόνια ακόμα, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα, κυρίως τους αρρώστους μας, τους οποίους εμείς υπερασπιζόμαστε, στις οικογένειες αυτών των ασθενών και στους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με αυτούς τους ανθρώπους. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην αίθουσα του Μουσκοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς με θέμα «Ο λόγος αντιμετωπίζει τους μύθους». Ναι, την Παρασκευή ακριβώς στο πλαίσιο αυτό του εορτασμού της 10ης Οκτωβρίου Διεθνούς ημέρας για την ψυχική ασθένεια, διοργανώνουμε μια εκδήλωση που θέλουμε να έχει θετικό χαρακτήρα. Δεν προσδοκούμε στο να εκπέμψουμε κι εμείς ένα μελοδραματικό τόνο στο «κοιτάξτε τους κακόμοιρους, τους ψυχικά πάσχοντες». Θεωρούμε ότι η ψυχική ασθένεια είναι μια ασθένεια όπως όλες οι άλλες οι ασθένειες. Και όπως οι ρευματοπαθείς δεν διεκδικούν τη φιλανθρωπία μας, όπως οι άνθρωποι που πάσχουν από όγκο δεν διεκδικούν τον αλτρουισμό μας, όπως οι καρδιοπαθείς δεν χρειάζεται να ντρέπονται για την κατάσταση της αρρώστια τους, έτσι και εμείς λέμε ότι οι ψυχικά πάσχοντες δεν χρειάζεται ούτε να ντρέπονται ούτε να διεκδικούν τον μελοδραματισμό και τον αλτρουισμό των υπολείπων. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εκπέμποντας ένα θετικό μήνυμα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το στίγμα με την αλήθεια, με τον λόγο
θα μιλήσει εκτός από εμένα, που θα αναφερθώ στις αλήθειες και τα ψέματα που υπάρχουν γύρω από την ψυχική ασθένεια, και ο πρόεδρος, ο κύριος Νάστος, του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων Ατόμων με Ψυχική Νόσο, αλλά θα συμμετέχουν επίσης άλλοι, όπως ο κύριος Τσιρούκης, ο οποίος είναι γιατρός, ο οποίος θα παίξει στο πιάνο δύο κομμάτια ενός μουσικοσυνθέτη, κλασικού μουσικοσυνθέτη. Το ένα είναι γραμμένο την εποχή που ο ίδιος έπασχε από κατάθλιψη, και το άλλο είναι όταν πια γιατρεύτηκε από την νόσο. Θα υπάρξουν ασθενείς οι οποίοι θα μιλήσουν για το βίωμά τους στο ψυχιατρικό και θα αναφερθούν στη ζωή τους. Και πιστεύουμε το σχέδιό μας είναι να κλείσει αυτή η μερίδα, αυτή η εκδήλωση, με την συμμετοχή της τραγουδόντες, με τραγούδια, όπου θα τραγουδήσει η Αρτινή Παρέα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Άρτας, που αποτελεί ένα κοινοφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο και το οποίο εκπροσωπεί τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ο Σύλλογος επανιδρύθηκε πέρυσι το 2016. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι κοινοφελής μη κερδοσκοπικός. Ο Σύλλογος προσπαθεί μέσω των δράσεών του για την υποστήριξη των μελών, τόσο των οικογενειών όσο και των φίλων των ψυχικά ασθενούντων. Επίσης προσπαθεί να, με διάφορες εκδηλώσεις όπως αυτή που θα γίνει μεθαύριο την Παρασκευή 13 Δεκάτου και ώρα 7:30 στην αίθουσα Σκουφά, για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και των ψυχικά ασθενούντων. Βεβαίως και είναι ανοιχτή στο κοινό η εκδήλωσή μας, χωρίς καμία επιβάρυνση. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει τόσο τις ομιλίες όσο και τις εκδηλώσεις, τις μουσικές που θα έχει στην αίθουσα Σκουφά, όπως προείπα. Και μπορούμε οτιδήποτε να τεθεί και να συζητηθεί. Άλλος σκοπός του Συλλόγου είναι ο αποστιγματισμός της ψυχικής ασθένειας, δεδομένου ότι η ψυχική ασθένεια είναι, όπως και άλλες ασθένειες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον ζαχαρόδη διαβήτη ή την μεσογειακή ανεμία, και έτσι και αυτή είναι μια τέτοια ασθένεια, και σαν μια τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά που πάσχουν ψυχικά ή που έτυχε στη διαδρομή της ζωής τους να παρουσιάσουν μια ψυχική διαταραχή. Αυτή τη στιγμή, κυρία Ευαγγελίου, τα μέλη μας είναι 71. Και μάλιστα ορισμένα μέλη καταβάλουν προσπάθειες, δεδομένου έχουν και με προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν εννοούμε ψυχικά ασθενούντες, μιλάμε και για άλλες παθήσεις, και είναι μέλη του Συλλόγου και μάλιστα ενεργά μέλη, και μπορώ να πω ότι αξίζουν ιδιαίτερη μνήμα αυτά τα άτομα, δηλαδή που προσπαθούν για το Σύλλογο και ενώ έχουν τα ίδια προβλήματα υγείας.